Λοιπόν, είμαστε, από εδώ τι κάνουμε τώρα. Από εδώ θα πάμε και πάλι επάνω στη σκηνή για να παρακολουθήσουμε το βίντεο καταρχήν του νεόφυτου και στη συνέχεια αυτό το πείραμα που έχει να κάνει. Μου λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Για να δούμε. The stage is yours. Σήμερα μετέφερα την ενέργεια ενός ανθρώπου που από μικρός θαύμαζα στους καλεσμένους. Και έτσι απέδειξα ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Στο πείραμα του νεόφυτου αισθάνθηκα όμορφα γιατί ήταν πολύ γλυκό. Είχε σχέση με τον Μάικλ Τζάκσον που εγώ έτσι έχω μια λατρεία ιδιαίτερη. Όταν βρέθηκα στη σκηνή με τον νεόφυτο και μου είπε να διαλέξω ένα τραγούδι, διάλεξα αυτό το τραγούδι με τα συναισθήματα που μου δημιούργησε ο ίδιος ο νεόφυτος. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή μου δημιούργησε μια τρυφερότητα, μια γλύκα και το πρώτο τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό ήταν του Μάικλ Τζάκσον. I liked the pure way Neophytus kind of instilled, probably with telepathy, Michael Jackson's song in our celebrity's mind. Όταν αργότερα είδα να κάνει κάποια πράγματα στο μέμο, πίστευα ότι όντως έχει βρει το τραγούδι που έχω στο μυαλό μου. Όπου στο τέλος, ναι, αποδείχθηκε ότι κατάλαβε ποιο τραγούδι είχα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον νεόφυτο. You know, you said last time την τελευταία φορά είπες ότι δεν θα σταματήσεις την καρδιά σου ποτέ ξανά. Όμως άκουσα κάτι φήμες ότι απόψε το πείραμά σου θα είναι ακόμα πιο φοβιστικό. Θα ρισκάρεις πιο πολλά. Τι θα κάνεις απόψε? Γιούρι, ό,τι επιλογές κάνω απόψε θα ακολουθήσω το ένστικτό μου. Listen to me now carefully, Neophytos. Τώρα άκουσέ με προσεκτικά, σε παρακαλώ. I see some objects on the stage. Βλέπω κάποια αντικείμενα πάνω στη σκηνή. Which means που σημαίνει you could get hurt seriously. Ότι θα μπορούσες πάρα πολύ να τραυματιστείς σοβαρά. Because mistakes do happen. Με ένα μικρό λάθος, γιατί τα λάθη συμβαίνουν. Are you sure you want to go through this? Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να συνεχίσεις με αυτό το πείραμα? Συμφωνώ ότι πάντα υπάρχει το ρίσκο. Ναι, όμως θέλω να το κάνω. Well, I'm warning you. Πάντως σε προειδοποιώ, νεόφυτε. Don't you dare. Μην τολμήσεις. And I'm very serious. Και είμαι πολύ σοβαρός αυτό που Don't σου λέω. You dare to lift να σηκώσεις οποιοδήποτε από τα πιστόλια προς το κεφάλι σου, σημαδεύοντας το κεφάλι σου. Did this in Germany. Ένας διαγωνιζόμενος το έκανε αυτό στη Γερμανία και τον σταμάτησα. You understand. Καταλαβαίνεις. Μπορώ να συνεχίσω το πείραμά μου. The stage is yours, but be careful. Αλλά πρόσεχε. Πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει πολύ κοντά στον κίνδυνο έχουν να πούν πως ένιωσαν μέσα τους κάτι που τους έκανε να τον αποφύγουν. Απόψε, ελπίζω το ένστικτο αυτό να ξυπνήσει μέσα μου. Θα χρειαστώ δύο καλεσμένους. Βαγγέλη, Μαρία. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Μαρία. Εδώ. Στο τέλος της σκηνής, εδώ. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου. Εδώ, στο τέλος.
φορώ για σένα, είναι. Να πέσω. Πριν συνεχίσω. Καλά θα ήταν. Ωραία, πριν συνεχίσω, όμως θέλω να πω κάτι. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, πάει κάτι λάθος απόψε, δεν φέρετε σε καμία περίπτωση ευθύνη. Ό,τι δείτε, παρακαλώ, για κανένα λόγο, μην δοκιμάσετε να το κάνετε στο σπίτι. Θέλω επίσης να ξέρετε πως αν κατά τη διάρκεια αυτού του πειράματος νιώσω πως δεν είμαι ασφαλής με τις επιλογές που έχω κάνει, απλά θα σταματήσω. Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε 4 καρφωτικά πιστόλια. 2 από τα οποία είναι γεμάτα και 2 άδεια. Άδειο. Άδειο. Γεμάτο. Γεμάτο. Τα πιστόλια αυτά έχουν πολύ δυνατή ισχύ. Μπορούν ακόμη να διαπεράσουν και ένα χοντρό κομμάτι ξύλου. Πάνω από 37.000 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες τραυματίζονται κάθε χρόνο από αυτά τα καρφωτικά πιστόλια. Οι περισσότεροι από ατύχημα. Βαγγέλη, θέλω να πας πίσω από το τραπέζι. Μαρία, έλα μαζί μου. Θέλω να μου κρατάς τα χέρια, με τα χέρια σου να κρατάς τα μάτια μου κλειστά. Ώστε να μην βλέπω. Βαγγέλη, εσύ, θέλω να ανακατέψεις τα πιστόλια, ώστε να μην ξέρουμε τη σειρά τους. Okay. Λοιπόν, μπορείς να μου ανοίξεις τα μάτια. Αλλάξε τώρα θέση, παρακαλώ. Βαγγέλη, έλα εσύ. Πίσω μου. Μαρία, πήγαινε πίσω από το τραπέζι. Μάλιστα. Κατά τα μάτια μου κλειστά. Και ανακάτεψε και εσύ τα καρφωτικά. Ωραία. Ωραία. Θέλω να πάτε πίσω στις θέσεις σας. Με αυτόν τον τρόπο δεν ξέρει κανείς ποια είναι τα γεμάτα και ποια είναι τα άδεια. Σωστά. Σωστά. Ούτε εμείς.